Με τον καινούριο χρόνο έρχεται η φοροκάρτα για να απαλλάξει όσους το επιθυμούν από τη συλλογή αποδείξεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την προμηθεύονται από τις τράπεζες. Θα φέρει μαγνητική ταινία και θα μοιάζει όπως η χρεωστική. Όπως είπε και στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε πρώτη φάση η χρήση της θα είναι προαιρετική. Όποιος δεν θέλει να μαζεύει και να θρίζει τις αποδείξεις, από πού θα την πάρουμε αυτή την κάρτα? Κατά από τις τράπεζες. Από τις τράπεζες. Οι τράπεζες. Ωραία. Ακριβώς. Οι οποίες δεν συλλέγουν στοιχεία για εμάς. Η μεταφορά των δεδομένων είναι απλή. Η φοροκάρτα θα περνά από το μηχάνημα των πιστωτικών καρτών, η τράπεζα θα ενημερώνεται για τη συναλλαγή και θα μεταβιβάζει τα στοιχεία στο ΚΕΠΙΟ. Το κάθε μέλος της οικογένειας θα έχει τη δική του κάρτα. Αυτά μπαίνουν αυτόματα στη φορολογική σας δήλωση. Επομένως, στο τέλος του χρόνου, μπορείτε εσείς, αν έχετε ηλεκτρονική σχέση με το τάξη, να μπείτε μέσα και να δείτε τον κατάλογο με οτιδήποτε έχει χρεωθεί στο λογαριασμό σας. Στα τέλη του 2011 η φοροκάρτα θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη. Η συγκεκριμένη θα έχει ένα τσιπ στο οποίο θα υπάρχουν στοιχεία όπως το αφημί, ο άμκα, ο αριθμός δημοτολογίου, ταυτότητας και διαβατηρίου. Στη μία όψη της θα υπάρχει δακτυλικό αποτύπωμα και φωτογραφία του κατόχου. Θα πρέπει να τηρήσουμε το αναγκαίο μέτρο έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε μια έμεση έστω προσβολή ατομικών δικαιωμάτων μέσα από την ευρεία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Με τη φοροκάρτα οι τράπεζες δεν θα συλλέγουν στοιχεία για τους καταναλωτές, θα ενημερώνονται όμως για τον τζίρο των επιχειρήσεων. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων προβληματίζονται για την όποια επιβάρυνση που μπορεί να έχει στις επιχειρήσεις τους η επιβολή αυτού του μέτρου. Μπορεί να μην υπάρχουν χρεώσεις στον πελάτη, στον καταναλωτή, αλλά υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Εάν είναι παντελώς απελευθερωμένη αυτή η διαδικασία από προμήθειες, που δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι, τότε πια θα μπορούσαμε.